επιφυλάχθηκε να εκδώσει την οριστική του απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αδειοδότηση και εγκατάσταση 5 μονάδων βιοαερίου στη βιομηχανική περιοχή. Κάτι πάντως που αναμένεται να κάνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η υπόθεση αδειοδότησης των μονάδων έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στους φορείς. Αρνητική γνωμοδότηση έχει εκφράσει ο Δήμος Ζήτσας με απόφασή του στις 29 Νοεμβρίου, αλλά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, διαπιστώνοντας ελλείψεις και ανακρίβειες στις μελέτες, εκτιμώντας ότι μπορεί να προκύψουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή. Στην αποκεντρωμένη βρέθηκαν το πρωί της 5ης δεκάδες εκπρόσωποι των κατοίκων και των συλλογικοτήτων, ενώ αντιπροσωπεία τους συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, εκθέτοντας τις θέσεις τους. Επίσης όμως το Συμβούλιο παρέστησαν και εκπρόσωποι των έργων των μονάδων βιοαερίου, εκθέτοντας τις δικές τους απόψεις. Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων που έγιναν δημόσια αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης από τους αντιδρόντες ήταν το σοβαρό ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ζήτσας, Νικόλαος Φίκας, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάλου Γαρδικίου, Θανάσης Αθανασίου και ο Παύλος Γεωργίου εκ μέρους των Επιτροπών τόνισαν πως οι αντιστάσεις είναι μεγάλες και για τον κίνδυνο περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αλλά και εξαιτίας του ότι υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης. Δεν έχουμε μία ενημέρωση από την εταιρεία και θα θέλαμε προτείναμε να κάνει μία ενημέρωση στο κοινό, στον κόσμο. Θα προσκαλέσουμε την εταιρεία για να έρθουν να μιλήσουν, να πούμε τις απόψεις και οι σύλλογοι και οι φορείς των τοπικών κοινοτήτων. Είναι η ανησυχία για κάτι άγνωστο? Είναι και η ανησυχία για κάτι άγνωστο, αλλά η εμπειρία μας από τον τρόπο που δουλεύει η ΒΠΕ αυτή τη στιγμή δεν τηρεί κανέναν όρο και καμία προϋπόθεση σωστής λειτουργίας των μονάδων της ΒΠΕ. Θεωρείτε ότι θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση? Φυσικά, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν δουλεύουν όπως θα έπρεπε να δουλέψουν. Μέσα σε κατοικημένη περιοχή θα έχουμε την αντίρρησή μας. Αν θέλουν να τα κάνουν αυτές τις επιχειρήσεις, να πάνε να τις κάνουν κάπου που να μην είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Δηλαδή η ενημέρωση που είπαν ότι θα γίνει, εάν υπάρχει αρνητική γνωμοδότηση από την Επιτροπή, ναι, πολύ ευχαρίστως να δέχουμε την ενημέρωση. Εάν υπάρχει θετική, όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας ενημερώσουν. Να μας ενημερώσουν γιατί? Πώς θα μας πεθάνουν, πώς θα μας διώξουν από τα σπίτια μας? Για μας πλέον είναι ζήτημα ζωής. Θέλω να έρθει ο γιος μου να χτίσει εγωνιακό από εκεί κάτω και δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει, αν γίνουν αυτά τα πράγματα. Η μυρωδιά θα επηρεάσει μέχρι το κέντρο της πόλης. Είμαστε καταδικασμένοι. Ο Χρήστος Γιώτης, μέλος του ΔΣ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου ΒΠΕ, τόνισε πως η συγκεκριμένη εγκατάσταση αντίκειται στη λειτουργία της ΒΠΕ, που σήμερα φιλοξενεί κατά 80% βιομηχανίες τροφίμων. Η δικιά μας βιομηχανική συγκεκριμένα, το 80% έχει βιομηχανίες με τρόφιμα. Το βασικότερο απ' όλα. Και έχει μεγάλες βιομηχανίες, δεν έχει μόνο μικρές βιομηχανίες. Το δεύτερο, θα φανταστείτε ότι στα Φάρσαλα που υπάρχει άλλη μια μονάδα βιοαέριο, η οποία είναι πεντάρα, η μισή σε ισχύ, θεωρείται η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Αυτή που πάμε να κάνουμε σήμερα στα Γιάννα που είναι δεκάρα, φαντάζεστε τι είναι? Είναι πέντε διαφορετικές μονάδες στον ίδιο συγκεκριμένο χώρο. Είναι τεράστιο πλήγμα. Είπα και ξαναλέω πάλι ότι αυτές οι μονάδες την ημέρα επεξεργάζουν κάπου 700 τόνους απόβλητα. Από κοτσιλές, από κόπρανα, από ψόφια ζώα. Φανταστείτε λοιπόν όλοι αυτοί πόσο όγκο θέλουν αυτές οι μονάδες αποθηκευτικό χώρο για να λειτουργήσουν. Το πρώτο. Το δεύτερο. Μέχρι και σήμερα δεν έχει ενημερώσει κανείς από την πολιτεία, όχι από τις φορείς, την πολιτεία. Πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι μονάδες? Πού θα αποθηκεύσουν όλα αυτά τα απόβλητα? Γιατί εδώ μιλάμε για απόβλητα, δεν μιλάμε για κάτι. Και μιλάμε για ζωικά απόβλητα. Εάν λειτουργούσε όπως λειτουργούν στην Ευρώπη, όσο το βαθμό δεκάρα, διάρα, τριάρα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Επειδή όμως στη χώρα μας, δυστυχώς είναι λίγο το πλάτσικο, το φτιάχνουμε στα χαρτιά, λειτουργούμε ανάποδα, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα όχι μόνο στις μονάδες εκεί και στην ευρύτερη περιοχή. Ειλικρινά, δηλαδή δεν πρόκειται κάποια στιγμή να λειτουργήσει όπως θα μας πούνε. Διαφορετική ήταν στον αντίποδα η άποψη του Χρήστου Πετρόχυλου, μηχανικού περιβάλλοντος και υπεύθυνου ανάπτυξης των έργων βιοαερίου στη ΒΠΕ. Θέλω να τονίσω προς όλους τους κατοίκους και γενικά των γύρω περιοχών και του Δήμου Ζήτσας ότι δεν θα έχουμε εκκλήσεις προς το περιβάλλον με ρήπους. Είναι αρκετά φιλικά προς το περιβάλλον τα βιοαέρια. Θεωρούμε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Δεν εκλείουμε οσμές, γιατί όλες οι μεταφορές που θα γίνουν για τις κοπριές είτε για το λίπασμα γίνονται αεροστεγός. Η διεργασία για να μπορέσει να ολοκληρωθεί πρέπει να γίνει αεροστεγός κατά τη διάρκεια χώνευσης. Δεν μπορούμε να έχουμε παρουσία οξυγόνου και πρακτικά δεν αφήνουμε να εκλείεται κανένας ρήπος προς το περιβάλλον. Και αυτό που τονίζουμε προς όλους, ότι λύνουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της περιοχής, που είναι τα απόβλητα που πετούνται απρόσκοπτα στα ποτάμια και γενικά και επιβαρύνουν το υδροφόρο ορίζοντα. Άρα εμείς λύνουμε ένα πρόβλημα και δεν δημιουργούμε ένα πρόβλημα. Καλούμε όποιος θέλει από την περιοχή και σε ένα βιοαέριο που τρέχει ήδη ένα χρόνο στο Σοχό Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε με τους κατοίκους, ούτε κατά τη λειτουργία, και έχουμε λύσει ζητήματα που είχαν ικτινοτρόφοι σχεδόν δεκαετίες. Εμείς πάμε να πάρουμε μόνο από τον ομό Ιωαννίνων και όχι από άλλες περιοχές. Είναι βασικός κανόνας για να μπορέσεις να λειτουργήσεις ένα βιοαέριο. Είναι τόσο μεγάλες ποσότητες που έχουμε στην περιοχή. Αυτό που γενικά ο κόσμος δεν γνωρίζει, για να καταλάβετε αναλογίες, όταν έχεις ένα κυβικό υπολείμματος κοπριάς από αγελάδας, η παραγωγή αερίου μπορεί να φτάσει 15 κυβικά αερίου. Για παράδειγμα, όταν πάρεις ένα κυβικό από κουτσουλιά από κότα, μπορεί να φτάσει σχεδόν 15 φορές παραπάνω η παραγωγή. Άρα οι ποσότητες είναι πολύ μικρότερες σε σύγκριση με κοπριές από χειρολίμα είτε από αγελάδες. Άρα οι ποσότητες που έχει η περιοχή επαρκούν για να μπορέσουμε να παράξουμε. Και ο λόγος ο βασικός είναι οι κουτσουλιές από τα κοτόπουλα. Και η λογική είναι ότι θα ενισχυθεί και ο υποσταθμός, θα γίνουν έργα υποδομής για να μπορέσει να σηκώσει και αυτή την παραγωγή ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό κοντά στην παραγωγή να έχεις και το κομμάτι της κατανάλωσης, για να μπορέσεις να δώσεις τη διαθέσιμη παραγωγή ενέργειας που θα έχεις.